Τώρα σήμερα έδωσε και πάλι η μητέρα του Παύλου Φίσα, η οποία επιτέθηκε με πολύ σκληρό τρόπο και στον Γιώργο Ρουπακιά και στους άλλους κατηγορούμενους, προκαλώντας και αυτή νέα έκρηξη μέσα στο δικαστήριο. Αυτός ο τύπος εδώ, ο φερόμενος ως δράστης, η συγκρότηση της προσωπικότητάς του δεν του επέτρεπε κάτι τέτοιο. Δεν είναι για αίματα. Ναι. Είναι πιο αποστηρωμένος. Τα παιδιά αυτά που βρισκόντουσαν σε ένα σπίτι και ξενυχτάγανε και υφίσταντο αυτό που υφίσταντο. Μάνα πατέρα δεν είχανε. Αυτή η γυναίκα δεν είναι μια γυναίκα διανοουμένη. Είναι μια γυναίκα που ζει στο πέραμα. Την είδατε καμιά μέρα στη δίκη εκτένιστη? Αυτά που η αρχαία ελληνική γραμματεία μας έχει δώσει. Τα βίωνε ως πραγματικότητα. Ως πραγματικότητα. Μάλιστα. Και κάπου εκεί το πράγμα είχε μπερδέψει. Στο μυαλό του εντελώς. Στο μυαλό του και είχε βάλει σε δοκιμασία τόσα παιδιά. Στη ζωή μου, 35 χρόνια, δεν έχω θίξει άνθρωπο